Πώς θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε λίγο με μία συζήτηση που έχει ως επίκεντρο αυτή την περίφημη θαλάσσια βλένα, η οποία βέβαια πριν από 2 περίπου εβδομάδες έκανε την εμφάνισή της και ανησύχησε και προβλημάτισε. Έκανε την εμφάνισή της εκεί στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ωστόσο, έρχεται και εκεί περιμετρικά της Λίμνου. Κατά πόσο ανησυχητικό είναι το συγκεκριμένο φαινόμενο, θα μας πει αμέσως τώρα η κυρία Στέλλα Ψαρά. Και είναι χαρά μας που τη φιλοξενούμε στην Κρήτη σήμερα. Είναι διευθύντρια ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, βιολόγος, ωκεανογράφος με ειδικότητα στην οικολογία του φυτοπλανκτού. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το φαινόμενο. Πόσο ανησυχεί το φαινόμενο την επιστημονική κοινότητα. Και μετά να πάμε λίγο στην εξήγηση, στο γεγονός ότι ήρθε εκεί προς τα μέρη μας. Κοιτάξτε, ανησυχητικό είναι αυτό το φαινόμενο για κάποιον που δεν γνωρίζει την προέλευσή του και που δεν την περιμένει. Και συνήθως αυτό που συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια είναι ότι μας απασχολεί ένα πρόβλημα τη στιγμή που έχει εμφανιστεί και όχι όταν δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και η αλήθεια είναι ότι γενικά κάνουμε τα πάντα για να δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα. Όταν οπότε ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός στο να εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν είναι κάτι ούτε το περίεργο ούτε το εξωτικό. Είναι οργανισμοί οι οποίοι υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα στο θαλασσινό νερό, απλώς κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες περιβαλλοντικές που είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξή τους, μπορεί να αναπτύσσονται, γίνεται, παίρνουν ένα σήμα, ένα κλικ και αρχίζουν και αναπτύσσονται υπέρμετρα. Όπως έχουμε το φαινόμενο της καρκινοποίησης κάποιων κυττάρων που για κάποιο λόγο ξαφνικά αρχίζουν και διαιρούνται τρελά, δικά μας κύτταρα είναι μέσα στον οργανισμό. Είναι θαλάσσιοι οργανισμοί που δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται εκρηκτικά. Πώς βάζει το χέρι του τώρα ο άνθρωπος για να φτάσουμε και για να διαμορφωθεί αυτό το σκηνικό, θα ρωτήσει κάποιος, ο οποίος δεν γνωρίζει. Ωραία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν που μιλάμε για την βλένα αυτή η οποία έχει εμφανιστεί στο Μαρμαρά, είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ πολύ έντονου εμπλουτισμού, είναι ο επιστημονικός όρος. Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα σε μια πολύ κλειστή θάλασσα, ο Μαρμαράς είναι σαν μια λεκάνη νερού, δεν είναι μια ανοιχτή θάλασσα. Είναι μια πάρα πολύ κλειστή θάλασσα. Γύρω-γύρω περιμετρικά από το Μαρμαρά είναι πυκνοκατοικημένο. Είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια κάτοικοι. Μόνο η Κωνσταντινούπολη είναι πολλά εκατομμύρια. Είναι πάνω νομίζω από 10 εκατομμύρια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη. Βιομηχανικά και πάρκα, εγκαταστάσεις. Επίσης γύρω-γύρω έχει πάρα πολλές βιομηχανίες. Έχει βιομηχανίες λιπασμάτων. Έχει πολύ βαριά βιομηχανία. Και διαβάζοντας τώρα κι εγώ την διάφορες πληροφορίες και από το διεθνή τύπο. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούσαν μια τεχνική απόρριψης των, αυτό διάβασα κι εγώ, των αποβλήτων ακόμα και βιομηχανίες και τοξικές βιομηχανίες μέσα στη θάλασσα απευθείας σε μεγαλύτερα βάθη. Δηλαδή είχαν ας πούμε αγωγούς οι οποίοι εκβάλανε όλα αυτά τα απόβλητα στα βαθύτερα σημεία της θάλασσας, πιστεύοντας ότι τα ρεύματα που υπάρχουν στο βυθό θα παρασύρουν τα απόβλητα και θα τα πάνε, γιατί είναι μια θάλασσα που έχει επιφανειακά ρεύματα και βαθύτερα ρεύματα. Έχει μια ανάποδη κυκλοφορία. Ναι, δηλαδή είναι απόβλητα, λοιπόν, ότι τα βαθύτερα ρεύματα, τα οποία ενεργοποιούν κάποιους οργανισμούς. Τα απόβλητα αυτά σίγουρα επιβαρύνουν και ανατρέπουν την ισορροπία στο περιβάλλον. Όταν φορτώνεις, ας πούμε, είναι σαν να λέμε ότι θα πάρουμε βιταμίνες, αντί να πάρουμε ή θα πάρουμε ένα χάπι, θα πάρουμε 15 χάπια. Δηλαδή, επιβαρύνεται το περιβάλλον υπέρμετρα και τα απόβλητα αυτά διασπώνται, είναι μετρεπτικά συστατικά, μπορεί να είναι και τοξικές ουσίες, μπορεί να είναι οργανική ρήπη, μπορεί να είναι μέταλλα. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να είναι τοξικά για κάποιους οργανισμούς. Κάποια από τα συστατικά αυτά όμως είναι ευνοϊκά για την ανάπτυξη αυτό που λέμε το φυτοπλανκτό, που είναι οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, οι οποίοι είναι η πηγή της ζωής στη θάλασσα, βέβαια. Έτσι, το φυτοπλανκτό, αν δεν υπήρχε το φυτοπλανκτό, δεν θα υπήρχε το οξυγόνο στον πλανήτη. Το 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε στη γη προέρχεται από το φυτοπλανκτό και από την παραγωγή, τη φωτοσύνθεση των μικροσκοπικών αυτών κυττάρων που δεν τα βλέπουμε με το μάτι,
αλλά είναι στη θάλασσα. Άρα λοιπόν είναι η βάση αυτό που λέμε της τροφικής αλυσίδας. Η ανατροπή της ισορροπίας είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Το φυτοπλανκτό υπάρχει ούτως ή άλλως, ναι. Αλλά όταν μια περιοχή επιβαρύνεται πάρα πολύ με λίμματα, με απόβλητα που λειτουργούν και σαν θρεπτικά συστατικά, μπορεί κάποιοι οργανισμοί να ξεφύγουν και να αναπτυχθούν υπερβολικά. Αυτό είναι που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να καθαριστεί η συγκεκριμένη θάλασσα, τα συγκεκριμένα να απομακρυνθούν με κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που θέτεται και αυτό που απασχολεί και τους κατοίκους, που απασχολεί τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, που απασχολεί τους ψαράδες που έχουν καταστραφεί, κατά 90% έχει πέσει η αλληλεγγύη, τουλάχιστον μέσα στο Μαρμαρά. Αυτή τη στιγμή έχει εμφανιστεί και στο Αιγαίο, διότι τα ρεύματα έρχονται μέσα από τα Δαρδανέλια και βγαίνουν στο Αιγαίο και η Λίμνος, η Ύμβρος καταρχήν και η Λίμνος είναι τα Σωστά. πρώτα νησιά που συναντάνε στο δρόμο τους τα νερά αυτά που έρχονται. Αλλά τα νερά αυτά δεν είναι η πηγή ζωής για το Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή τα νερά αυτά που έρχονται όλα τα χρόνια από την Μαύρη Θάλασσα είναι αυτά που εμπλουτίζουν το Βόρειο Αιγαίο και συντελούν στο να έχουμε τα αλιευτικά πεδία που έχουμε στο Βόρειο Αιγαίο, που είναι τα πιο σημαντικά σε όλο το Αιγαίο. Έτσι, εκεί έχουμε την παραγωγή του γάβρου και της σαρδέλας. Ο εμπλουτισμός αυτός έρχεται κανονικά μέσα από αυτά τα νερά. Τώρα, αυτό που έρχεται αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα πολλών χρόνων επιβάρυνσης μέσα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Και αυτή τη στιγμή είναι μια ιδιαίτερη χρονιά από ό,τι φαίνεται φέτος, γιατί έχει ξεκινήσει το φαινόμενο από το Γενάρη, από ό,τι διαβάζω. Ναι. Φαίνεται ότι το σύστημα έχει φτάσει στο μη παρέκει για κάποιο λόγο. Σίγουρα συντελεί και η αύξηση της θερμοκρασίας που συμβαίνει ούτως ή άλλως λόγω της κλιματικής αλλαγής που όλοι γνωρίζουμε πια. Και η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο έντονη όταν έχουμε μία κλειστή περιοχή. Φανταστείτε ότι έχετε μία λεκάνη με νερό στο μπαλκόνι, πόσο πιο γρήγορα θα ζεσταθεί από μία μεγάλη πισίνα. Σωστά. Λύση στο πρόβλημα. Υπάρχει λύση. Μπορεί η επιστημονική κοινότητα να βοηθήσει. Εκεί, ναι. Τη στιγμή που έχουμε φτάσει εκεί, η μόνη ουσιαστική λύση είναι να σταματήσουν οι απορρίψεις. Να σταματήσουν με το μαχαίρι, δηλαδή για ένα διάστημα να μην πέφτει τίποτα μέσα στη θάλασσα. Ούτε από απόβλητα, ούτε τίποτα να μην πέφτει μέσα στη θάλασσα. Που δεν μπορεί να γίνει, φαντάζομαι. Καταλαβαίνετε τους λόγους, ειδικά εκεί στη θάλασσα του Μαρμαρά. Βιομηχανικά πάρκα, επιχειρήσεις, εκατομμύρια κόσμος. Είναι υποχρεωμένη όμως να γίνει. Είναι υποχρεωμένη ναι. η τουρκική κυβέρνηση να το κάνει. Διότι αλλιώς η οικονομική καταστροφή θα είναι πολλαπλάσια. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή η οικονομική καταστροφή, η καταστροφή του τουρισμού ας πούμε στο Μαρμαρά και της αλληλείας, φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που θα απασχολεί και την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο οι βιομηχανίες οι οποίες πρέπει να περισσωθούν, είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων σε μια περίοδο. Στη δική μας τώρα την περίπτωση είδαμε κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, στο βόρειο τμήμα του Αιγαίου, εκεί στο νησί της Λίμνου. Πιθανότατα ναι. να κατέβει αυτή η βλένα και προς τα νότια? Όχι, αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο, γιατί τα ρεύματα είναι τέτοια, είναι συγκεκριμένη η κυκλοφορία των ρευμάτων ναι. στο Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή αυτά τα νερά που βγαίνουν από τα Δαρδανέλια με κάποιο τρόπο μένουν, περιορίζονται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εγκλωβίζονται με κάποιο τρόπο στο Βόρειο Αιγαίο και πηγαίνουν προς τα δυτικά, προς τη Χαλκιδική και φτάνουν μέχρι τα βόρεια παράλια, μέχρι την Κατερίνη και ίσως και πιο νότια πάνε. Αλλά να φτάσουν μέχρι το νότιο Αιγαίο είναι σχεδόν απίθανο. Όπως και να έχει, ίσως δούμε εικόνες δηλαδή και προς τη Χαλκιδική το επόμενο διάστημα. Αυτό θα ήταν πιθανό, ναι, θα ήταν πιθανό αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή πέρα από το να αφήσουμε το φαινόμενο να εξελιχθεί. Αυτό είναι βιολογικοί οργανισμοί και αυτό που λέμε η βλένα δεν είναι το προϊόν του μεταβολισμού τους. Δηλαδή αυτοί οι πληθυσμοί στην αρχή όταν αναπτύσσονται έτσι εκρηκτικά απελευθερώνουν στο περιβάλλον πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι ουσίες οι οποίες άμα τις χτυπήσουμε μέσα στο νερό αφρίζουν, όπως το ασπράδι του αυγού που το χτυπάμε και αφρίζει. Κατά τον ίδιο τρόπο δημιουργείται αυτός ο αφρός. Όταν αυτή η κοινωνία των μικροοργανισμών είναι στη φάση που καταραίει πλέον, γιατί έχει εξαντλήσει τα θρεπτικά συστατικά, απελευθερώνει και άλλες ουσίες που είναι πολυζαχαρίτες και είναι αυτοί που δημιουργούν αυτή τη βλένα, ας πούμε, που είναι σαν. Αλλά δεν είναι ένα φυσικό προϊόν. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ούτε συνθετικό, ούτε τοξικό, κυρία Ψαρά, ούτε επικίνδυνο. Ναι. Μας είπατε ότι καταστρέφεται η αλληλεία πέρα από το πρακτικό σκέλος. Και ουσιαστικά, δηλαδή απειλείται πληθυσμός ψαριών
απειλείται το όλο συνολικά το οικοσύστημα. Όταν μέσα σε ένα οικοσύστημα όπου οι επιδράσεις είναι, είναι αλληλένδετες οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών, όταν κάποιο κομμάτι αυτής της αλυσίδας ή αυτού του πλέγματος που λέμε διωγγώνεται και αυτό γίνεται εις βάρος των υπολείπων. Δηλαδή, όταν αυτή η βλένα σχηματίζεται στην επιφάνεια, να σας πω ένα χαρακτηριστικό ας πούμε αποτέλεσμα. Δεν περνάει το φως, άρα εμποδίζει τους οργανισμούς που φωτοσυνθέτουν το από κάτω να αναπτυχθούν. Επίσης, καταναλώνει εις βάρος των υπολείπων οργανισμών το οξυγόνο. Δημιουργούνται δηλαδή συνθήκες στο βυθό, ειδικά όταν καθίσει αυτό το πράγμα, μπορεί να δημιουργήσει αυτό που λέμε ανοξικές συνθήκες. Μπορούν να νεκρωθεί ο βυθός οι οργανισμοί που ζουν στο βυθό. Τα ψάρια επίσης έχουν πρόβλημα, γιατί μπορεί αυτή η βλένα να μπαίνει μέσα στα βράχια και να. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δηλαδή, μάλιστα, η διαταραχή στο οικοσύστημα είναι σοβαρή. Αλλά αυτό που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να αφήσουμε το οικοσύστημα να επανέλθει σιγά-σιγά στη φυσική του κατάσταση και φυσικά να σταματήσουν οι απορρίψεις. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει πλέον να δούμε το σύμπτωμα αυτό, είναι πολύ αργά για να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, με τεχνικές, ας πούμε, μηχανικές, η παρέμβασή μας, εντάξει, βλέπω τώρα ότι στην Τουρκία μέσα έχουν κάποιες σαν ηλεκτρική σκούπα. Έχουν κάποιους μηχανισμούς εκεί. Κάποιες, ρουφάνε αυτό το. Ναι, και ρουφάνε. Έχουν λέει, απομακρύνει ήδη 4.500 κυβικά αφρού. Εντάξει, αυτό είναι μία τεχνική. Μπορούν να προσπαθούν να το περιορίσουν με αυτά τα πλωτά φράγματα όπως κάνουμε με τις πετρελοκυλίδες και μετά πηγαίνουν με αυτές τις σκούπες και ρουφάνε την επιφάνεια. Αλλά αυτό δεν λύνει στην ουσία το πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να απομακρύνει ένα μέρος. Ακριβώς. Η λύση είναι σταματώ κάθε δραστηριότητα που επιβαρύνει εκεί τη θαλάσσια περιοχή. Σταματώ να επιβαρύνω. Δεν σταματώ δραστηριότητα. Σημαίνει ότι οποιαδήποτε βιομηχανία θα πρέπει τα απόβλητα να τα επεξεργαστεί και όχι να τα πετάει μέσα από αγωγούς στη θάλασσα. Μάλιστα. Θα πρέπει να μπουν φίλτρα. Καταλάβατε, δεν σταματάει η δραστηριότητα. Δεν πετάω ανεξέλεγκτα, δεν απορρίπτω στη θάλασσα γιατί η θάλασσα δεν είναι χωματερή. Μάλιστα. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το αντιληφθούμε. Ότι το περιβάλλον δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε σαν την πίσω αυλή μας, όπου διαθέτουμε ανεπεξέργαστα όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιληφθούμε, μάλιστα, όλοι και να το αντιληφθούμε χθες. Κυρία Ψαρά, βέβαια, να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας. Εγώ ευχαριστώ. Και για την ανάλυση σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.